καιρό στα γυρίσματα ενός σύριαλ στη γειτονική Τουρκία πέφτεις πάνω στο πραξικόπημα. Ναι. Πες μου λίγο τη στιγμή, διότι πώς βίωσες την όλη κατάσταση. Διαβάζω εδώ την μικρή σου ιστορία, ήσουν μέσα σε ένα ταξί, ήσουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο με τον Τούρκο οδηγό να σου λέει τη λέξη τσοκ προβλέμ. Τσοκ προβλέμ. Εσύ φοβήθηκες την ώρα που βρέθηκες εκεί? Κοίταξε. Πού ήσουν, Κωνσταντινούπολη? Ήμασταν Σμύρνη. 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 Και ευτυχώς ήμασταν εκεί. Δύο μέρες πριν, βέβαια, ήμασταν μεσοβδόμαδα, ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό θα ήταν, αν ήμασταν Κωνσταντινούπολη, θα ήταν ολέθριο και για τα γυρίσματα. Δεν θα καταφέρναμε να τελειώσουμε. Να πούμε για ποια, για ποια σειρά. Μιλάμε για την ταινία Ρόζα μου, η Ρόζα της Σμύρνης, όπου θα βγει μέσα στο Δεκέμβρη στους 300-400 ελληνικούς σινεμάδες. Του Γιώργου Κορδέλα σκηνοθεσία. Γιώργος Κορδέλας σκηνοθεσία. Ελληνική παραγωγή. Είναι ελληνική. Συμπαραγωγή με τουρκική. Mm-hmm. Έτσι. Είναι από τους Αργοναύτες του Παναγιώτη Παπαχατζή, mm-hmm. ελληνική συμμετοχή. Να πούμε ότι ο Κορδέλας είχε κάνει το Τζιβαέρι, Απόν, Εξαιρετικές Βεντέτα, Λούφα και Παραλλαγή, Αναστασία. Τα λέω ακριβώς, καλά. Ακριβώς. Φοβερός σκηνοθέτης. Φοβερές επιτυχίες. Φοβερός σκηνοθέτης και φοβερός άνθρωπος ο Γιώργος. Και νομίζω ότι έχουμε και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι, η ιστορία αυτή είναι βασισμένη σε ένα βιβλίο, στο βιβλίο του Γιαννέλη. Και κάνουμε εμείς τη μεταφορά κινηματογραφικά. Και είναι μια ιστορία Ρωμαίο και Τζούλιετ. Για τους 90χρονους και εκεί είναι. Εκεί είναι η ποιοτική... Η ποιοτική διαφορά του έρωτα με οτιδήποτε άλλο ζωογόνο μπορεί να υπάρχει στην ανθρώπινη φύση. Mm-hmm. Ξεκινάει με flashback από το 1920-21. Την ώρα που γίνεται 22, η καταστροφή. Εκεί επάνω, mm-hmm. ακριβώς. Και είναι αυτό το αυτός ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Χάνονται δηλαδή αυτοί οι δύο. Χάνεται. Χάνονται αυτοί οι δύο. Ωραία ιστορία, φίλε. Χάνονται αυτοί οι δύο για να βρεθούν με αφορμή τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος τους ξαναφέρνει κοντά. Στα γεράματα. Στα γεράματα. Βασίζεται πάνω σε αληθινά γεγονότα το βιβλίο. Νομίζω πως ναι. Ναι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα υπήρξε τέτοια ιστορία. Για να έχεις κάνει ιστορική μυθιστοριογραφία με έναν τρόπο. Κατάλω. Οπότε σαφώς και με πολλή έρευνα πίσω του. Ωραία. Και τι συμβαίνει, πες μου λίγο, πραξικόπημα, σε βρίσκει στην Τουρκία, στη Σμύρνη, υπάρχει φόβος, νιώθετε ότι... Υπάρχει φοβερή ανασφάλεια, γιατί βρίσκεσαι σε μια έτσι κι αλλιώς πολύ ανασφαλή χώρα, με την έννοια ότι είχες βομβιστικές επιθέσεις. Έτσι, είναι πολύ ταραγμένος ο καιρός, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει πραξικόπημα, έτσι. Και λες να φτάσω, να φτάσω στο ξενοδοχείο, να συναντηθώ με την υπόλοιπη αποστολή. Mm-hmm. Γιατί εμείς ήμασταν κανένα 40 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη όταν συνέβη αυτό. Είναι 11.30 ώρα το βράδυ, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι έχει γίνει. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι μια βομβιστική επίθεση ακόμη στο Ατατούρκ. Αλλά σιγά σιγά ερχόταν, όσο ήμασταν στον δρόμο, ερχόταν οι πληροφορίες. Ναι, ο οδηγός, ο Τούρκος, δεν ήξερε αγγλικά, ένα πολύ ευγενικός άνθρωπος, ευτυχώς ταξιτζής, ο οποίος ήξερε τους δρόμους και τους παραδρόμους, γιατί η όλη ιστορία είναι θα πέσει σε μπλόκο, θα πέσει πού. Όταν μάχεται ο στρατός με την αστυνομία μιας χώρας, γιατί περί αυτού πρόκειται, και χωρισμένοι στα δύο, δεν ξέρεις πού θα πέσεις μέχρι να φτάσεις. Σωστά. Και φτάνοντας επίσης στο ξενοδοχείο είσαι απροστάτευτος, γιατί πες ότι είναι 5 σαλεμένοι, ας πούμε, με διαθέσεις να θερήσουν κόσμο. Η σκέψη σου να πάρεις την κόρη σου, τη γυναίκα σου, να μιλήσεις μαζί τους ήταν αμέσως ναι, τα πρώτα... Ναι, ναι, το πρώτο πράγμα, πιο πολύ για αυτούς, για να τους καθησυχάσω ότι τα πράγματα είμαι ασφαλής, ας πούμε. Ήρθατε εύκολα μετά, σε πόσες μετά μέρες φύγαμε ακριβώς το πρωί, ξανυχτήσαμε φυσικά όλο mm-hmm. το βράδυ, προσπαθώντας να δούμε την έκβαση των γεγονότων. Μετά τις 3-3.30 ξεκαθάρισε το τοπίο. Προλάβαμε και κάναμε και δύο σκηνές πολύ καταδρομικά στην αγορά της Σμύρνης, που τις είχαμε αφήσει. Mm-hmm. Ήταν προγραμματισμένες δηλαδή για το Σάββατο το πρωί. Μέχρι τότε ακυρώσαμε τρεις φορές το πρόγραμμα. Έτσι. Mm-hmm. Λέμε φεύγουμε μεσάνυχτα, όχι φεύγουμε ξημερώματα, όχι δεν κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων καταφέραμε, τις κάναμε και φτάσαμε στο Αϊβαλί και μετά περάσαμε απέναντι με ασφάλεια. Όλα καλά. Όλα καλά. Έχεις θυμηθεί δύο φορές με βραβείο ερμηνείας. Πρώτη το 1996 και η δεύτερη το 2008.
Ναι. Έτσι, δύο βραβεία ερμηνείας. Δύο βραβεία ερμηνείας. Πώς νιώθεις όταν σε βραβεύουνε? Δεν έχω πάει ποτέ. Παρακαλώ. Και στα δύο απουσίαζα. Επίτηδες? Στο πρώτο είχα δουλειά, είχα παράσταση, οπότε δεν μπορούσα να είμαι. Και στο δεύτερο το έμαθα αφού βραβεύτηκα. Αν μπορούσες να πας, θα πήγαινες? Θα πήγαινα, φαντάζομαι, ναι. Μάλιστα. Δεν είναι ότι... Λέω, ρε παιδί μου, έχεις μια άρνηση με τα βραβεία. Ο Μάρλον Μπράντο δεν πήγε να πάρει το Όσκαρ γιατί είπε, έστειλε μια Ινδιάνα και λέει, θέλω να στείλω να μιλήσω για το πρόβλημα. Άλλη δυναμική, πολιτική πράξη, ναι, αυτή. Άλλη έτσι. Δυναμική, άλλο παγκόσμιο... Και άλλη προβολή και είχε μια σημασία αυτό που ήταν, ναι, πολύ μεγάλη. Εσύ, ας πούμε, ποια είναι η αίσθησή σου? Δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα βραβεία. Γενικά, η βράβευση ενός ηθοποιού τη θεωρείς, ας πούμε, σημαντικό, ή νιώθεις ότι ένας ηθοποιός δεν βραβεύεται με αυτά τα βραβεία, αλλά από τον κόσμο? Από τον κόσμο βραβεύεται ο ηθοποιός. Το ότι φτάνει να βραβευτεί και με ένα βραβείο.